Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπάρτακου. Βραδάκι Τετάρτης, 18 του Γενάρη. Ενδέκατη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο της Evolution και οι Μίνωες υποδέχονται τους Sun City Spurs. Για τους Μίνωες με το 33 Αλεξόπουλος, με το 11 ο Έτερος Αλεξόπουλος, με το 22 ο Γκατζιάς, με το 30 Παγώνας και με το 6 ο Γιάννης Μάρκος. Στην άλλη πλευρά ο Μιχαλόπουλος Νίτσικας, Αγιανάκης, Κυπριανός και ο Πάλης. Ο Πάλης που γιορτάζει σήμερα, δεν κάνω λάθος, χρόνια του πολλά. Στην κατοχή για τους Μίνωες μετρούν δύο σερίτες, μισόδες το 4-7. Ομάδα του Απόντα, Παπασάμου. Πέρυσι συνεχίζουν την προσπάθειά τους για βαθμολογική άνοδο. Σε καλό φεγγάρι το τελευταίο καιρό. Σε ρίνικορ. Πριν το καλάρι στο μάτς, το πρώτο μισό λεπτό θα έρθει για τον Παγώνα. Παγώνας που είναι τις ποιοτικότερες μονάδες των Μινών. Πάλις Νίσκας Κυριανός πάτησε γκάζι. Έδωσε στον Πάλι, αυτός για δύο στο στόχο. Κορισόβαλος το 2-2. Σπέρις που μετά την διαστημική εμφάνιση όπου κόλλησα, δεν θυμάμαι. Έκανα ένα τρομερό, με την Πρεσόφυγα. Μπράβο, ναι, με τα 19 τρίποντα στα... το 50% αυτό το ασύλληπτο βράδυ. Μετά από αυτό λοιπόν κέρδισαν τους Wolves, αλλά από ό,τι έμαθα, από ό,τι μου είπε και ο ίδιος ο Γιάννης Πέλεχας, η εικόνα δεν ήταν καλή. Το 2-2 παραμένει εδώ στον Σπάρτακο, ενώ ο Κυπριανός κοντάζει μπάλα. Λάθος όμως από τους Ηλιοπουλιώτες. Παγώνας. Κάνε και πόσο πόσο ξεκίνησε βασικός και ο Κυριακόπουλος. Τα δύο νεαρά γκάρ των Μινών. Αλεξόπουλος. Από ό,τι μάθαμε στο ρεπορτάζ λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, οι Μίνωες έχουν κινηθεί και με τα γραφικά, έχουν αποκτήσει δύο παίκτες από τα παλιά ανακόντα. Ο Καγιαννάκης, σαν σε προπόνηση, διασχίζει όλο το γήπεδο, κανείς δεν βρέθηκε εκεί. Τον ενοχλήσει. 2-4 τον Άγγελο. Πρέπει να έχει καιρό να έρθει. Και αυτός, όπως και ο Πάλις και ο Θεοδωρακόπουλος και ο Κούλης. Για τρεις σκόφησε αυτή τη φορά το rebound αμυντικό από τον Νίκο Αλεξόπουλο. Ο Νίκο γιατί υπάρχει και ο Άρης. Παγώνα Νίκο Αλεξόπουλου, η Ρακιέα, το drive. Το rebound του Ταργανάκη και το πάνω στο φτάσει. Είναι στην άλλη πλευρά. Αλλά στοχή στο layout, ευτυχώς για τους Spurs. Και τον Μιχαλόπουλος σκοράρει 2-6. Οι Spurs που είναι το φαβορί της αναμέτρησης έχουν ξεκινήσει πιο αποτελεσματικά το μάτς. Νίτσικας φέρνει στον Γκαζιά σε ένα ενδιαφέρον ματσάπ. Εκεί θα παραμείνει για τους Spurs, Καραγιαννάκης. Μπάλα στο σίδερο, Νίτσικας στο rebound και στο καλάθι. Έχετε τα συγχαρητήρια των Πάγκο, το σκορ γίνεται 2-8 και οι Μίνωες καλούν το πρώτο time out.
6 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο. Παραθυμίνωες. Παγώνας Κυριακόπουλος, που πήγε για πρώτη φορά στο μάτς, οι δύο Αλεξόπουλοι και ο Καζιάς στην κατά. Κριτικών. Καλώδιος κάνει τους 4 κόντρους, η ασίστηνα από τον Νότι, με τον Κιπιάνο. 2-10. Μήνες αν δεν αρχίσουν να βρίσκουν λύσεις με συνέπεια στο επιθετικό σκέλος, θα έχουν πρόβλημα. Εδώ πάντως ο Αλεξόπουλος σκοράρει από μακριά και δίνει μια ανάσα στην ομάδα του. Πάλις. Μυσικάς. Κυπριάνος για τον Μιχαλόπουλο. Μυσικάς έβαλε το σκρίν, ο Μιχαλόπουλος εκτέλεσε το στόχο σε γατρίς. Και μάλιστα μπροστά στα υψωμένα χέρια του πανύψηλου Βασίλη Γατζιά. Σελή 13. Κυριακόπουλος παγώνα. Για τρεις θέλει να απαντήσει. Μπαλά για τον Μιχαλόπουλου. Μιχαλόπουλος για τρεις ξανά. Τώρα δεν δικαιώνεται. Παίρνει παγώνα στο τρέξι. Παγώνας κόπου πάλι. Παγώνας πάτησε για την baseline. Καλή άμυνα από τον Σάκη πάλι. Στην επόμενη αγωνιστική του Φίξ. Καλά. Τους Πέρς, στην επόμενη αγωνιστική θα παίξουν με τους Φίξ. New York, όχι τους New World. Στις 22 του Γενάρη στο Αθήνας Χόλ στην έδρα του Σουπερμάρκ. Ξενιτεύτηκαν απόψε τα πυρούνια. Δεν έχουν ξαναπέξει εδώ στον Σπάρταγο. Οι μήνες απ' την άλλη θα παίξουν με τους Valhalla Phantoms 6 μέρες αργότερα από το μάτς των Spurs στις 28 Γενάρη, πάλι εδώ στον Σπάρταγο. Κυριάνος αστόχησε, πήρε ο Κυριακόπουλος. Καλό Καραγανάκη. Σε πρώτο χρόνο δεν τον άφησε να τρέξει, του έκανε το φάουλ. Είναι το πρώτο ή το δεύτερο. Δεύτερο μάλλον τώρα τους Πέρς. Ο Μίτσικας στον πάγκο, ο Ντεντόπουλος μπαίνει στο μάτς. Και για τους Μίνωες, με τον Βλάχο να περνάς πέσεις του Αλεξόπουλου, του Άρη Αλεξόπουλου. Ο Καζιάς ρολάρει στην baseline, δεν πετυχαίνει καλά αυτά από κοντά. Ο Κυπριάνος για τον Καραγιαννάκη, που σκοράζει τον Κυριασμό. 5-15 έχω το διψήφιο προβάδισμα στο μάτς. Της Πέρσης είναι καλή, είναι σοβαρή, είναι και αποτελεσματική. Νομίζω πως δεν θα δυσκολευτούν απόψε. Βλάχος στο μεταξύ παίζει με μάσκα. Κυπριάνος. Θα πάσα από τον Μιχαλόπουλο. Αλεξανδρόλης. Συγκριτικά με τι συνέβη σε κάποιες φάσεις νωρίτερα. 5-17. Ακόμη 2-40 στην πρώτη περίοδο. Βλάχος Αλεξόπουλος. Ξανά τον Βλάχο απέναντι είναι μόνος στο παγώνα, δεν έχει δει κανείς. Τίποτε είναι άστοχο. Υπάρχει νέα ευκαιρία για καλά στο ανοιχτό γήπεδο. Πάλι για δύο από κοντά. Βάζει ξανά. Πρέπει να είναι στους 4 πόντους. Στους 4 σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Προχωράμε. 5-19 και ο Πέλεχας ετοιμάζει την αλλαγή. Σουκούλης και Καραγιάννης. Γιατζιάς. Για δύο Βασίλης, το βάλε. Αλλάζει μετά από ώρα. Και πρώτο στο μάτς για τον ξύλο των μηνών. 7-19. Δεντόπουλος. Πάλι τα και παίρνει ο Μιχαλόπουλος. Και
για τον Λάχος, το Πουκαστιάν για τον Λάχος και Καριανάκη σας προς τη γωνία. Λάχος Φαουλ Κυπριάνου. Τώρα θα γίνει διπλή αλλαγή. Μπάγκο Κυπριάνος κεφάλις, ενώ στην άλλη πλευρά ο Γκαζιάς έδωσε τη θέση του στον Δημήτρη Μπαχά. Δημήτρης που μίλησε και στην κάμερα λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Μας είπε για τις μεταγραφικές προσθήκες των μηνών. Γιακόπουλος και Σταύρος θες το πέρασμα και το άστοχο λέει άνθρωπος τελικά. Καλή προσπαθιά του όμως. Αλόπουλος, Δεντόπουλος, κοιτάει τις επιλογές του. Ξαναδίνει τον Αλόπουλο, 12 ακόμα, είναι το σουτ είναι από τα 8 και είναι άστοχο. Άρα το rebound τον ίδιο. Δεντόπουλος. Χωρίς λόγο τώρα είναι αυτό το λάθος. 7-19 παραμένει, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μαχάς πήγησε προς το καλάθι, αστόχησε ο Καραγιαννάκης εκεί. Γρήγορη πρώτη πάσα βρίσκει τον Δεντόπουλο. Μαχάς σε συνδυασμό αλλά πώς θα φτάσει εκεί. Πώς θα το βγάλει. Καλά στην άλλη πλευρά αλλά δεν είχα αυτό βαλέ, 15 δεύτερα για τους Spurs τώρα. Βλέπτε ρολόι. 6, 5, 4 Καραγιαννάκης, Κουκούλης για 2 στην πρώτη του προσπάθεια. Βάζερ μπήκε πρώτη περίοδου. Γιάννης Κουκούλης, 10-21 και τα λέμε σε λιγάκι. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Σπαρτακό. Κουρδάκης, Κουκούλης, Δεντόπουλος, Καραγιάννης και Θεοδωρακόπουλος. Φαντάδα. Τον Σπέρς, Κυριακόπουλος, Παγώνας, Βλάχος, Μπαχάς και το νούμερο 6. Γιάννης Μάρκος. Βλέψιμο. Για άστοχο λέει άψε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο. Μάρκος για 2 μετά από τρίπλα, με ταμπλό στο στόχο. Με 12-21. Καραγιάννης. Να δούμε πως θα πάει η second unit του Spurs. Ωραία, επικεντρώνει στην εργασία. Κροτάκης δημιουργεί, ο Δεντόπουλος σκοράρει. Το προβάδισμα ξαναγίνεται διψήφιο, 12-23. Αγώνας. Λάχος. Τέλεσε άστοχα. Γρήγορα όμως για να διακόψει αυτή την επίθεση των Spurs προσωρινά. Φεντάκης. Λαϊνό επικεντρώνει με τον Κουκούλη που παίρνει την μπάλα. Υπάρχει το μείον 8 δεύτερα. Φεντάκης. Step back για 2. Παίρνει ο Μπαχάς. Αγώνα top με φάουλ από τον Δεντόπουλο. Ακούστηκε μέχρι εδώ το χτυπηματάκι. Δύο βολές για τον Παγώνα, πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Και αλλαγή με τον Μίτσικα να περνά στο Ιστιμπουκούλου.
τους Μίνωες. Δεν συζητεί από τον Παγωνά. Γιακόπουλος. Για τρεις το σουτ. Αστόχος για rebound του Νίτσικα. Μεταφορά της μπάλας. Γιακόπουλος. Τελικά 13-23 είναι το σκορ. Έχασε εδώ. Στους του Βλάχου στο κόψιμο του Παγώνα που μειώσε στους 8. Από το τρίποδο στην άλλη πλευρά και το Γιακόπουλο. Γιακόπουλος, Παγώνας για 3 στο transition, δεν δικαιώνεται. Παγώνας που ξέρει όπως και ο Κυριακόπουλος ότι θα πρέπει να κάνουν πράγματα και θάματα για να κρατήσουν την ομάδα τους κοντά στο σκορ μέχρι τέλους. Τεντόπουλος με κλασική κίνηση προς τα Τεντόπουλου, πάει κοντά και σκοράρει. Γιακόπουλος βρίσκεται με το ψηλό, χτύπησε έξυπνα στα πιο αργά πόδια του Νίτσικα. Νίτσικα στο rebound, δεν το πουλος βγάζει έξω, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο λάθος από την οπίνακα. Δύο πόντι εφτές. Τεντόπουλος, πάσα πίσω από την πλάτη, δεν περνά. Μιχαλόπουλος που επέστρεψε. Πάλι. Ιωσάκη. Πάω. Γιακόπουλος. Πάλι πάλι λέει ο ρεφερί. Νέα 25. Ζαράκης. Καλόπουλος από τη γωνία. Κάνει πολύ καλό μάτσο ο Διονύσης. Νέα 27 για 2 με τους ερωτούς. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Πάντα μπροστά οι Spurs με 9 τώρα. Αλεξόπουλος ψάχνει το high-low. Δεν φτάνει στον Γκαρσιά,
περισκλέβουν και ο Νίτσικας. Κυρία για τους Μήνες να μειώσει τη διαφορά. Να πιάσει τα αστοχήσια από την περίμετρο. Πάλις. Πάλις ο Σάκης. Μίτσικα ψηλά. Τους έχουν μειώσει αρκετές εκθέσεις. Καλόπουλος κι άλλο. Όχι. Λιγότερα από 4 λεπτά ακόμη. Στο πρώτο μέρος, 19-28 το σκορ. Διακόπλες για τον Παγώνα. Παγώνας με εκρηκτικό πρώτο βήμα, φτάνει μέχρι μέσα και σκοράρει. 21-28 και time out. Την ομάδα του Πέλεχα. Για πάμε, 3,5 λεπτά ακόμη στο πρώτο μήχρονο. Έχουν την κατοχή και το προβάδισμα των 7 πόντων. Οι Μήνες έβγαλαν αντίδραση και μείωσαν σημαντικά. Τις Σπέρς με Μίτσικα, πάλι Καραγιαννάκη, Κυπριανό και Μιχαλόπουλο. Κυπριανό δεν ξέρω γιατί τον έλεγα Κυπριανό τόση ώρα. Βασικά ξέρω, αλλά δεν είναι παρούσιος. Ο Γιακόπουλος, ο Γιώργος Αλεξόπουλος, ο Παγώνας και ο Γκατσιάς. Την πεντάδα των μηνών. Παγώνας αστοχή και συνέχεια η μπάλα βγαίνει εκτός από χέρια παίκτη των μηνών. Καραγιαννάκης για τον Πάλι. Τώρα θα πάρει Μίτσικας. Καλόπουλος για τρεις. Κύριε Αλφάδη από τον Διονύση, άλλο ένα τρίποντο. 21-31 το σκορ. Κατσιάς. Παγώνας. Πάει την μπάλα στο ψηλό. Σχεδόν αβίαστα εκεί θα φτάσει η διαδοχή. Καραγιαννάκης, Κυπριανός, βγάζει, lay up. Πολύ πολύ ωραίο καλάθι από το μέτρο. 21-33 με το time out. Οι Spurs τρέχουν ένα σερί 0-5. Δύο φάουλ για κάθε ομάδα. Λιγότερο από 2 λεπτά ακόμη μέχρι την ανάπαυλη. Διακόπουλος για 3. Το σουτ πήρε εύκολα ο Πάλις. Οπα. Διαμεσούν ποδιά στο θέαμα. Καλόπουλος. Καραγιαννάκης αυτόν επέναντι για τον Άγγελο. Αγώνα. Baseline εκεί υπάρχει φάουλ. Αλεξόπουλος, high-low κατάσταση, μήνα σκοράρουν. Τον Αλεξόπουλο να έχει προσφέρει πολλές λύσεις και από μακρινή και από μέση απόσταση. Διαφορά ξανά στους 10. Κυπριανός, Καραγιαννάκης και Νίτσικας. Ξανά Καραγιαννάκης και corner 3. Λάστιχο ξανά το Αγγελό. Δεν έχει βρει το χέρι του ακόμη. Κυπριανός. Καλόπουλος. Πώς θα αναλάβει την ευθύνη. Πάει μέχρι μέσα και θα σκοράρει. Σταμάτητος ο Διονύσης. 23-35. 22 ακόμη. Μήνες λογικά θα εξαρτηθεί το απομένει.
Ή ο Βασίλης, το δεύτερο ακόμη. Γιαννός, ίσως πήγε με έξι το φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Μπορεί, 2,1 ακόμη. Κυριακόπουλος πέταξε την μπάλα. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με σκορ 23-35 συν 12 για την ομάδα του Γιάννη Πέλεχα. Δεύτερο ημίχρονο στο Σπαρτακό. Η κατοχή για τους μήνες μέσα στο τρίποντο του Αλεξόπουλου. Νομίζω ήταν η πρώτη του προσπάθεια στο μάτς. Του Άρη Αλεξόπουλου, τώρα παίρνει ο Νίκος. Παγώνας για τρεις, δεν σπάει το ρόδι. Bound επιθετικό μέσα από τον Αλεξόπουλο. Και νέα ευκαιρία. Κυριακόπουλος στη δεύτερα. Μάτα πίσω, στα προτές, στα 8. Rebound του Τεντόπουλου. Τεντόπουλος μέχρι μέσα, η μπάλα δεν του κάνει το κατήρι. Τεντόπουλος Καραγιαννάκης, Κούλης, Θεοδωρακόπουλος, Καραγιάννης. 5 τον Σπέρ. Ο Κυριακόπουλο Παγώνα, τους δύο Αλεξόπουλους και τον Μπάχα στο παρκέ Μίνωες. Αλεξόπουλος. Τι έπαιξε εδώ. Μίνωες. Ανώτερη Σπέρς στο πρώτο ημίχρονο, εξαιρετική ήταν η πρώτη της περίοδος. Στη συνέχεια έπαιζε κάπως η απόδοσή τους, είχαν και μήνες ένα αρκετά καλό διάστημα. Καραγιάννης, Καραγιαννάκης και ο Θεοδωρακόπουλος στο στόχο από μακριά. Ωραία εκτέλεση ασίστ του Άγγελου Καραγιαννάκη. 3-38. Τα γράφω από την πίνακα, μάλλον πατήσε την γραμμή ο Τεχνικός Πέρς. Αγώνας, τρυπά την άμυνα, πάει κοντά. Πέντε δεύτερα ακόμα. Αλεξόπουλος. Φάουλ του Κουκούλη. Με το πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή για τις Μίνωες, θέση του Άρη Αλεξόπουλου μπαίνει ο Γιάννης Μάρκος. Θυμίζω είναι η 11η αγωνιστική στον 4ο όμιλο της Evolution. 4-7 οι Μίνωες, το 7-4 της Πέρς. Για 38 τελικά σκορ, μάλλον διορθώθηκε. Καραγιαννάκης, ωραία φάση ατομική ενέργεια. Φλότερ, 23-40. Αυτή πρέπει να είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς με τη στιγμή, στην 17. Κυριακόπουλος, Αλεξόπουλος για 2. Μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Τέσσερα δεύτερα ακόμη για τους Μίνωες. Αγώνας. Όσο του Ναρουγκάρ των Μινών. Κεντόπουλος. Καραγιαννάκης. Θα περάσει. Πέσει άτσαλα στο παρκέ ο Άγγελος. Πάμε σε μια διακοπή. Λοιπόν, επιστροφή, βάρινε λίγο το κλίμα.
Πρέπει να χτύπησε ψηλοσοβαρά ο Καραγιαννάκης. Δέχεται τις πρώτες βοήθειες από την καδρία της αναμέτρησης στα πολιτήρια. Ελπίζω να επιστρέψει. Μιχαλόπουλος ανέλαβε την εκτέλεση των βολών και έστειλε τη διαφορά σε 19. Μπαχάς, το πίεση για δύο αστοχή. Μιχαλόπουλος για τον Καραγιάννη. Και τώρα Μιχαλόπουλος στη γωνία και ο Δεντόπουλος, ωραία αλλαγή κατεύθυνση και καλάθι από τον Κώστα. Η διαφορά ξεπερνά τις 20. Γιακόπουλος μέσα στον αέρα, τελείω όμως δεν είναι καλό. Ελεύθερος στη γωνία ο Βρεντάκης, μπάλα στο σίδερο. Αμυντικό. Κολλήσει αυτά οι Μινωές. Έχει εδώ και αρκετή ώρα στο κοσμικό του. Ξεκολλάνε όμως τώρα με τον Νίκο Αλεξόπουλο να δίνει τη λύση. Έτσι που ξεχωρίζει με τους Μινωές. Από πλευράς αποτελεσματικότητας τουλάχιστον. Έχω αρχίσει να χάνω την επαφή με το σκορ γιατί ο γιατρός της αναμέτρησης έχει πάει στα βοηθήρια να δώσει πρώτη βοήθεια στον Καραγιαννάκη και για την ώρα φωτεινός πίνακας δεν ενημερώνει. Άμεσα. Πρέπει να είναι 25-44, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Ανάσεις για τον Κυριακόπουλο, τέσσερις ο Βλάχος για τους Μεταλλούχους. Αλεξόπουλος για τρεις, Παλαπεγλίψος, εύκολα ο Δεντόπουλος. Χαλόπουλος. Βλαχόπουλος για τρεις, άστοχος, αλλά ο Δεντόπουλος ανανέωσε. Συνέχεια, αγώνας μέχρι μέσα στον εμβολιασμό. Δεντόπουλος. Βήμα καλή ο ρεφερί. Για τρεις. Δεν είναι κακό το σουτ. Καραγιάννης. Πάσα απέναντι για τον Τεντόπουλο. Πουλής. Καλόπουλος τώρα. Θέλει για τρεις και αυτοί. Ένα ακόμη επιθετικό rebound από τον Τεντόπουλο. Μάλιστα να περάσει στο μάτι ο Νίκητας και ο Μπούκουρας που είχε στο εμίχρονο. Πούλης με ταμπλό από μακριά, κοιτάξτε που κουδάει ο Δεντόπουλος. Ο Πούλης για δύο αυτή τη φορά δεν λαθεύει. Ασίστ του Δεντόπουλου. Να το σουκάρα για να γίνει μόλις. Δρακόπουλος. Πολύ μικρή καμπύλη κάνει ο Δρακόπουλος. Σηκωθεί όλος ο πάγκος των Spurs, θα αλλάξει όλη την πεντάδα. Πέλεχας. Σχεδόν.
μπει άλλος ένας. Ένα Βρεντάκης είναι επαναφορά. Βρεντάκης Κυπριανός, Μπούκουρας, Νίτσικας και πάλι. Για τους Πέρς. Λάχος Αλεξόπουλος, Παγώνας, Γκατζιάς και Μάρκος για τους Μίνωες. Κυπριανός από κοντά τον χάνει, rebound του Μάρκου. Αγώνας. Πάσα στο κόψιμο του Γκατζιά. Ο Βασιλιζέτη συγκράτησε. Λεπτό ακόμη στη τρίτη περίοδο. Πάλι κεντρική συνεργασία με τον Μπούκουρα. Καλή κυκλοφορία και Κυπριανός για τον Πάλι που τελεί από μακριά, αλλά κάνει έρμπολ. Αλλά έχει στους φίλους. Δεν θα τον είδα να βάζει πάγο και κεφάλι του. Παγώνα στο στοχή, ο Κυπριανός βάζει ωραία σπάλα μπροστά και τρέχει. Μπούκουρας. Βρεντάκι, κεφάλι. Σε τριποντέλα, άσκηση ξανά, ο Βρεντάκης ανενόχλητο ανανεώνει. Μπούκουρας. Θα στοχώσει την πρώτη του προσπάθεια νομίζω. 27-46 γράφει ο Βαντινός Πίνακας που ενημερώθηκε τέλους. Κατοχή παραμένει για τους Μίνωες. Μάρκος Αλεξόπουλος. Συμπάντα τον ίδιο. Και χρησιμένο φάουλ και πάμε σε βολές. Έχουμε ξαναδεί βολές απόψε. Σκάλωσε τώρα. Αν έχουμε δει πρέπει να είναι ελάχιστες. Ο Αλεξόπουλου και ο Κυριακόπουλος θα επιστρέψει στη θέση του Παγώνα. Ο Παγώνας πάει στον πάγκο νομίζω για πρώτη φορά. Μπούκουρα. Γιαννός, Πάλις. Φορά και μου τζένει την μπασκέτα. Εύστοχος. 31-49 και 16 δεύτερα όλα για τους Πέρσι, πάλι στα χέρια του Νότι. Καλή κυκλοφορία, πάλι συστάζει. Τώρα παίρνει το σκριν και εκτελεί υποπίεση του χρόνου, αλλά θα προσθήσει ο Σάκης. Τέλος της περίοδο 31-49 το σκορ. Τέταρτο δεκάλεπτο στο Ζεφύρι. Διαφορά 18. Πρώτη κατοχή για τους Πέρσι. Να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το χρονόμετρο. Και
Κυπριανός Μπούκουρας, Μίτσικας, πάλι και Κροτάκης για τα Σπυρούνια. Λάχος Γκαρδιάς, Κυριακόπουλος, Μπαχάς και Μάρκος για τους Μίνας. Μίτσικας στο εκεί, αλλά παίρνει ο ίδιος. Πάλι για τρεις. Πάλι που κάνει το χαρτίρι ξανά. Και τον κλεβάζουν από τον πάγκο. Έχεις καταδύσει αηδία, του λέει εγώ. Ο Κουκούλης. Εντάξει ρε παιδιά, έχασε κι άλλα που ήταν καλά σου. Να μην βάλει κι αυτός δύο. Καρδιά στην μπάλα έχει βρει σε πόδι. Γεύσιμο, Κυπριανός και 2-2. Πέρ, Μπούκουρα θα του δώσει την μπάλα στον Βροντάκη. Κυπριανός. Πάτησε τη γραμμή, αλλά εξτόχησε και το πανηγυρίζει, αλλά δεν σπίζει πρόβλημα. Γυρίζει ο Αγγέρα την κάμερα. Sorry, Νοτή. 31-54, περιττό να πω ότι το μάτς λαμβάνει διαδικαστικό χαρακτήρα. Τα σχεδόν 9 από 90 λεπτά δεν γίνεται να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Βλάχος από κοντά θα σκοράρει. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητα τώρα με τις δύο ομάδες. Κυπριανός, Στάχτε. Για τα 3-56 τον πιο γρήγορο παίκτη των Spurs και του αγώνα. Μπαχάς. Καλάθι όχι φάουλ, ναι, και πάμε σε βολές. Όλους έφτασε μέχρι μέσα, αλλά θα χάλασε το τελείωμα. Κυπριανός πάσα σχεδόν ολόκληρο γηπέδιο για τον Μπούκουρα. Βροντάκη, έφτασε. Πολύ ωραία φάση για τους Πέρις που με μόλις δύο πάσες βρίσκουν τον τρόπο να συνδεθούν ξανά με το καλάθι των Μηνών. 34-58 και ο Κυριακόπουλος για τον Μπαχά. Γκατζιάς για δύο, ίσως να λύσει την προσπάθεια του Πάλης. Μπούκουρας έχει κάνει βήματα. Δύο με ωραία καμπύλη, αστοχός, παίρνει ο Γκαρδιάς εύκολα. Τα λεπτά για το τέλος. Αγώνας. Κυριακόπουλος. Επιστή και από το baseline, αλλά στο χεί. Κυριανός πήγε από δεξιά ο Μπούκουρας, αλλά υπάρχει φάουλ. Thank you.
μπακ. Μπούκουρα στο δρόμο. 34-60 και πανηγύρια στον παγκό. Το έκανε επιτέλους τον Αγγλίο. Είναι ιδιοκτήτης, γιατί έχουμε και τον Χριστόπουλο στην διοίκηση. Κουκούλης στο σίδερο, κρατικά στο rebound. Τώρα παραμένει στις 24. Βλάχος τέλεσε από μακριά και ευστόχησε ασίστ από τον Άρη Αλεξόπουλο. Κουκουράς. Πάλι. Παραλίγο να γίνει πάλι το ίδιο. Spurs αλλάζουν και πάλι σχεδόν όλη την πεντάδα. Ο Κόπουλος, ο Καραγιάννης, ο Μιχαλόπουλος και ο Ντεντόπουλος. Ο Κυριακόπουλος στην άλλη πλευρά, θα δώσει στον Αλεξόπουλο και θα ξαναπάρει. Γκατζιάς, γυρνά, λαστική. Πέντε λεπτά για το τέλος. Μιχαλόπουλος, σύντια 3. Πάντα στον Κυριακόπουλο. Κόπουλος περνά. Νομίζω αν είχε τελειώσει τη φάση του αριστερού θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Μιχαλόπουλος, Καραγιάννης έναντι ο Μιχαλόπουλος. Τρίποντο του Ζαρακόπουλου. Λάχος. Λέω πολύ λίγα φάλτ του μάτς. Ο Αλεξόπουλος επέστρεψε στο μάτς. Ο Άρης Αλεξόπουλος έχει πάρει πολύ λίγες φορές την μπάλα. Δώστε του λίγο σημασία ρε μήνες. Ο Χάρης Αλεξόπουλος έχει βελτιωθεί πολύ. Παγώνας, ωραία. Πολύ ωραία φάση. 9-60. Έδωσε τον Μιχαλόπουλο. Ο Δρακόπουλος. Μιχαλόπουλος από τη γωνία. Οπα. Βγάζει στο Θεό εκεί. Ο Δρακόπουλος κάνει κι άλλο τρίποντο. Πάνω στο σούτ από τον Μπούκουρα και δύο βολές. Thank you.
41-60 και ένα τρίλεπτο ακόμη στο Σπαρτακό. Γιάννη Ρομπούκουρα. Πετόπουλος. Για τρεις και ευστόχησε, θα ψάχνει ώρα αυτό το τρίποντο. 44-60. Πάνω το παγώνα. Κουκουράς. Ρε Κέλης. 44-62. Να μην είσαι, δύο ομάδων έχουν χαλαρώσει αρκετά πλέον. Κατσιάς μέχρι μέσα. Το τελείωμα του Βασίλη. Ποιος θα βγει MVP άραγε? Λιντόπουλο. Έχει πάρει ένα καρό rebound. Είναι μεγαλό που έχει πάρει ένα καρό τρίποντο. Άλλη υποστήφη. Συνέχεια Σπέρς. Το δεύτερο ακριβώς για το φινάλε, 46-62. Ωραία κάτι πάσα. Το τρόπινο θα εκτελέσει βολές. Το κουραδιά 3. Πάμε στην κουκατζιά. Αρχιερισμένα για τους μήνες. Θα διευρύνουν τους ερήτους, θα φτάσουν τις 8 νίκες. Το καρτό μου είναι Revolution. Θυμίζω παίζουν με τους Fix στην ερχόμενη αγωνιστική, τους New York Fix. Ανεβασμένοι κι αυτοί, με μεγάλο σερί νικών. Θα είναι ωραίο μάτς αυτό, ειδικά μαζί με τις δύο ομάδες. Το μόνο κακό απόψη για την Πέρση είναι ο τραυματισμός του Καραγιαννάκη. Με περαστικά στον Άγγελο. Κούκουρας. Του δίνουν το σουτ. Αυτός το συλλέγει να πασάρει στο διξάρι και ο παγώνας κλέβει. Και δίνει στον Κατσιά. Λεξόπουλος Κατσιάς. Άρχισαν να σηκωμή. Παγώνας. Στοπ. Μπούκουρα ή από τον Τεντόπουλο. Μάλλον από τον Τεντόπουλο. Τρία δεύτερα ακόμη, Γκατζιάς, λάθος. Με δύο. Μπούκουρα για τρεις στον εφενδιασμό. Άρα τον Μπούκουρα. 47-66. Μια δεύτερα έχουν απομείνει. Α, τελευταίο σουτάκι από τους Μίνωες. Ο Γκατζιάς θα το πάρει. Αλλά μπαίνει και βγαίνει. Αυτό ήταν. Μίνωες 47, Σαν Σίτι Σπέρς 66. Καλό βράδυ σε όλους.